κοπές εμφανίζεται εδώ είναι εικονικά και θα αναθεωρηθούν προς το χειρότερο, αφού αυτόν τον προϋπολογισμό δεν τον έχει εγκρίνει η Τρόικα. Ο ίδιος ο προϋπολογισμός και οι προβλέψεις όμως βρίσκονται στον αέρα και για έναν ακόμα λόγο. Επειδή η πρωτοφανής κοινωνική και οικονομική καταστροφή που έχουν φέρει στη χώρα μας οι μνημονιακές πολιτικές και τα μέτρα που έχετε ήδη ψηφίσει και θα εφαρμοστούν, θα διαψεύσουν όλες τις ψευδείς αισιοδοξίες και τα λογιστικά κόλπα με τα οποία προσπαθεί η κυβέρνησή σας να κρατηθεί στην εξουσία. Αυτό το γεγονός αποτυπώνεται πιο χαρακτηριστικά στις εκτιμήσεις του προϋπολογισμού για τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων και του Οργανισμού Απασχόλησης. Συγκεκριμένα, για το 2014 οι ασφαλιστικές εισφορές προβλέπονται οριακά αυξημένες. Η πρόβλεψη αυτή προκύπτει από το αισιόδοξο, πολύ αισιόδοξο κυβερνητικό σενάριο για σταθεροποίηση, για οριακή ανάπτυξη και οριακή μείωση της ενεργείας. Παίρνετε επίσης σαν δεδομένο ότι οι ασφαλισμένοι και οι επιχειρήσεις θα συνεχίσουν να καταβάλουν στην ίδια ή και μεγαλύτερη έκταση τις εισφορές τους λόγω των προστήμων, κάνοντας ότι δεν βλέπετε και δεν παίρνετε υπόψη σας καθόλου αυτά που σας λέμε ότι οι ελεκτικοί μηχανισμοί έχουν διαλυθεί, αλλά επίσης δεν παίρνετε υπόψη σας το ήδη ψηφισμένο μέτρο για περικοπές των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών κατά 3,9% επιπλέον. Άλλωστε, ούτε και η ίδια η Τρόικα δεν πιστεύει ότι τα κενά των ασφαλιστικών ταμείων θα κλείσουν με τις προτάσεις του Υπουργείου Εργασίας και γι' αυτό το λόγο επιμένει κι άλλο για να μειωθούν κι άλλο οι συντάξεις. Όμως το πιο χοντροκομμένο ψέμα αυτού του προϋπολογισμού είναι οι εκτιμήσεις για την ανεργία, που λέει ο προϋπολογισμός ότι η εκτίμηση για την ανεργία για το 2014 θα κάτσει στο 24,5%. Την ίδια στιγμή που όλοι, από τον ΟΟΣΑ μέχρι την ΕΛΣΤΑΤ και το ΙΝΕΓΕΣΕΕ, μιλάνε για επίσημη ανεργία κοντά στο 28% και πραγματική ανεργία που θα ξεπεράσει το 31% για το 2014. Και μάλιστα, όπως δήλωσε και ο επιστημονικός διευθυντής του Ινστιτούτου Εργασίας του ΙΝΕΓΕΣΕΕ, ακόμα και αν έχουμε μεγαλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης από αυτούς που εσείς προβλέπετε, η ανεργία δεν θα μειωθεί κάτω από το 10% πριν από το 2030. Τα νούμερα λοιπόν αυτά που μας φέρνετε σήμερα δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια ακόμα προσπάθεια να διαστρεβλώσετε μια πραγματικότητα που εσείς δημιουργήσατε. Και ταυτόχρονα όμως, κύριε Υπουργέ, είναι μια προσβολή στις εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες που δεν έχουν ούτε έναν εργαζόμενο. Στις οικογένειες που βλέπουν τα παιδιά τους να φεύγουν στο εξωτερικό και αναπολούν τη δεκαετία του 60 με θλίψη, όχι για να σπουδάσουν τα παιδιά τους στα πανάκριβα κολέγια όπως προτρέπεται να κάνουν τα παιδιά των πλούσιων οικογενειών, αλλά γιατί αυτά τα παιδιά δεν έχουν στη χώρα μας καμιά άλλη επιλογή επιβίωσης. Στις εκατοντάδες χιλιάδες απολυμένους και οικογενειάρχες κυρίως, άντρες και γυναίκες που είναι άνω των 50 ετών και γνωρίζουν ότι δεν έχουν καμιά ελπίδα να ξαναβρούν δουλειά όσο συνεχίζονται αυτές οι πολιτικές, όσα πλεονάσματα κι αν έχετε εσείς και όσους αριθμούς μπορείτε να φτιάξετε και μάλιστα προετοιμάζετε να αυξήσετε και απελευθερώνοντας κι άλλο τις απολύσεις και να σταματήσετε και το βέτο το ελάχιστο που υπάρχει για τις ομαδικές απολύσεις. Με δεδομένη όμως, κύριε Υπουργέ, την αύξηση της ανεργίας και του χρόνου και το 2014, με δεδομένες τις μειώσεις των μισθών, άρα και την αντίστοιχη μείωση των εισφορών προς τα ασφαλιστικά ταμεία, με δεδομένη τη διατήρηση της ανασφάλισης εργασίας,
Ούτε οι προβλέψεις για τα έσοδα των οργανισμών θα επιβεβαιωθούν, αλλά και τα έξοδα για τα επιδόματα ανεργίας και τις παροχές που κινούνται στα περσινά επίπεδα αποτελούν ψίχουλα μέσα σε μια απέραντη θάλασσα ανεργίας που βιώνει μεγάλη πλειοψηφία. Λίγο, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, που βιώνει η εργατική τάξη της χώρας μας. Για μας, σαν ΣΥΡΙΖΑ, είναι αναγκαίο, προκειμένου να μιλήσουμε πραγματικά για την προστασία των ανέργων, η άμεση επαναφορά του επιδόματος ανεργίας στα 461 ευρώ που ήταν πριν τη μείωσή του στις 28 Δευτέρου του 2012, με στόχο να φτάσει το 80% του βασικού μισθού, που είναι ένα πάγιο αίτημα του συνδικαλιστικού κινήματος και της εργατικής τάξης και της αριστεράς στη χώρα μας, και η σταδιακή χρονική επιμπήκηση της χορήγησης του επιδόματος ανεργίας σε πρώτη φάση για άλλους 12 μήνες. Αυτό θα γίνει μέσα από τη θέσπιση ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού συστήματος προστασίας, οικονομικής και κοινωνικής στήριξης των ανέργων, και χρειάζεται γι' αυτό έναν αναβαθμισμένο, ενιαίο, δημόσιο ΟΑΕΔ, ο οποίος να έχει τριμερή χρηματοδότηση. Κυρίως όμως, κατά τη γνώμη μας, είναι απαραίτητο να αντιμετωπίσουμε την ανεργία στη ρίζα της. Πράγμα που σημαίνει ότι εμείς, σαν ΣΥΡΙΖΑ, θα ασκήσουμε μια ριζικά διαφορετική πολιτική κατεύθυνση σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της ανεργίας, με δημόσιες και κοινωνικές επενδύσεις, με τη σταδιακή αποκατάσταση των λαϊκών εισοδημάτων, με την ανάσχηση των απολύσεων, με την αύξηση και πιο αποτελεσματική αξιοποίηση των δημόσιων και κοινωνικών πόρων που διατίθενται για την ανεργία και την απασχόληση. Προτεραιότητα και στόχος του ΣΥΡΙΖΑ είναι να σταματήσουμε τη μνημονιακή καταστροφή, να ξαναχτίσουμε τη χώρα μας με εργασία για όλους και για όλες, με δημοκρατία, με αξιοπρέπεια, με κοινωνική δικαιοσύνη. Θέλουμε να ανοίξουμε το δρόμο για μια σοσιαλιστική κοινωνία, στην οποία όλοι και όλες θα έχουν πλήρη, σταθερή, ποιοτική, ασφαλισμένη και αξιοπρεπώς αμοιβόμενη εργασία. Παρακαλώ, και αυτό θα κάνουμε μόλις γίνουμε κυβέρνηση. Και δεν θα αργήσει αυτή η ώρα. Ο κύριος Μελάς έχει το λόγο. Και μετά η κυρία Μανατίδου.